Είμαστε περίπου έναν χρόνο μετά τον καταστρεπτικό και φωνικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου του 2020. Είμαστε στην περιοχή Αυλάκια, εδώ που σημειώθηκαν σημαντικές κατολισθήσεις, δημιουργώντας πρόβλημα στο τμήμα αυτό της οδού που συνδέει το Βαθύ με το Καρλόβαση, την Δυτική με την Ανατολική Σάμο. Έχει δίκιο ο κόσμος που παραπονιέται, σίγουρα, αλλά είναι μια περιοχή που κατά καιρούς μας απασχολεί. Μας απασχολεί λόγω επικινδυνότητας, έτσι. Όλοι γνωρίζουν την επικινδυνότητα του πρανούς που είναι, που ο κόσμος το λέει, το έχει ονομάσει γλίστρες εκεί. Μας περιπτώσει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι το σαν πρανές και σαν περιοχή είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία. Στο σημείο αυτό, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, προκειμένου να προστατέψει τους διαρχόμενους οδηγούς από μια νέα πιθανή κατολίσθηση, τοποθέτησε στο ένα από τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Σάμου Καρλοβάσου και στο σημείο εδώ στα Αυλάκια, μεγάλους ογκόλυτους, τα λεγόμενα μπλοκ, ενισχύοντας την παρουσία αυτών των υλικών με μεγάλους σάκους γεμάτους άμμο. Τώρα με το σεισμό ενεργοποιήθηκε αυτό το πρανές και γι' αυτό κάναμε κάποιες πρόχειρες, προσωρινές μάλλον, παρεμβάσεις και επεμβάσεις για να αποτρέψουμε τους τυχόν κινδύνους που θα έχει για τον οποιονδήποτε περνάει από εκεί. Μέχρι ότου γίνει η μελέτη. Αναθέσαμε τη μελέτη στο ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ, ύστερα από συνεννόηση τότε στο σεισμό που είχαν έρθει εδώ οι κύριοι. Κάναμε αποτυπώσεις, κάναμε γεωτρήσεις, έχουν γίνει διάφορα γεωτεχνικά εκεί, γεωτεχνικές μελέτες, και ενώ στην αρχή εμείς σαν υπηρεσία υποδείξαμε και μάλλον θέλαμε να κάνουμε την λύση, να δώσουμε τη λύση, το δρόμο, μια λωρίδα κυκλοφορίας να πάει από τη θάλασσα, να μετατοπιστεί προς τη θάλασσα για να απομακρυνθούμε από τον κίνδυνο της κατολίσσης του πρανούς, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εγκριθεί, επειδή ήταν μέσα στον Αιγαλό. Το ΕΑΓΜΕ μας έδωσε μια λύση, μεταξύ πολλών λύσεων επιλέχτηκε μία, η οποία είναι κατασκευή ενός στοιχείου γύρω στα 3 μέτρα ύψος για μήκος 164 μέτρα, παρέμβαση δηλαδή ακριβώς στην άκρη του δρόμου, δεν θα αλλάξει η οροσδιογραφία του δρόμου, και πάνω σε αυτό το τοιχείο θα κατασκευαστεί θα τοποθετηθεί ένα πλέγμα τέτοιο ώστε να μπορέσει να κρατήσει την όποια κατολίσθηση από όποιον σεισμό έρθει κάποτε. Πλέγμα κάθετο, ενώ συνέχεια του τοιχείου σε ύψος 5 μέτρων θα γίνει αυτό, για να μην υπάρξει σε τυχόν επόμενο σεισμό ή επόμενη κατολίσθηση κάποια υπερπίδηση ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα και να δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για τους περαστικούς. Αυτό λοιπόν εμείς στον προϋπολογισμό μας το είχαμε προϋπολογίσει με τη λύση που είπα προηγουμένως, ότι μια λωρίδα θα πάει μέσα από τη θάλασσα, το είχαμε προϋπολογίσει γύρω στις 750.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του ΕΑΓΜΕ μας ξεπερνάει κατά 450.500. Δηλαδή περίπου. Είναι ακριβότερο να βάλεις ένα πλέγμα παρά δεν να είναι κάνεις ένα πλέγμα μόνο. Αυτό είναι παρά να κάνεις όλη την παράκαμψη. Ναι. Ήταν ακριβότερο. Είναι ακριβότερο γιατί είναι ένα τοιχείο ύψους 3 μέτρων συν το πλέγμα, το οποίο είναι ένα πλέγμα που δεν θα κινδυνεύει να πέσει, που δεν θα κινδυνεύει να σπάσει ή δεν θα κινδυνεύει να σκουριάσει. Όλα αυτά είναι κατά 500.000 περίπου ακριβότερα από ό,τι είχαμε προϋπολογίσει εμείς. Έχουμε συντάξει ένα έγγραφο, θα το στείλουμε στα Υπουργεία πάνω για άμεση επιπλέον χρηματοδότηση του υποέργου αυτού, τότε από τα χρήματα που είχαν δοθεί, και ελπίζουμε να έχουμε γρήγορη απάντηση να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα εκεί πέρα. Χρονικός ορίζοντας? Δεν μπορούμε να πούμε χρονικό ορίζοντα, γιατί να σας το πω αλλιώς, εάν μας δοθούν τα χρήματα αύριο, αν μας πούνε την επόμενη εβδομάδα ότι ναι, σας στέλνουν τα χρήματα και εγκριθούν, τότε κατευθείαν θα δημοπρατήσω. Είναι έτοιμα. Τα πάντα είναι έτοιμα που έχουμε, οι μελέτες μας όλα είναι έτοιμα και οι προϋπολογισμοί και όλα.
Οπότε αυτό θα εξαρτηθούμε από το κατά πόσο γρήγορα θα μας χρηματοδοτήσουν το επιπλέον ποσό. Α, και να σας πω και κάτι άλλο, ότι εκεί υπάρχει και ένα, υπάρχει γραμμή της ΔΕΗ με κάποιες κολόνες οι οποίες πρέπει να φύγουν από εκεί και έχουμε κάνει και ένα αίτημα στη ΔΕΗ να υπογειοποιήσει το καλώδιο ή να διακόψει από εκεί την ηλεκτροδότηση με να βρει λύση, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα γίνει παράλληλα με το έργο που θα κατασκευάσουμε εμείς, όταν θα το κατασκευάσουμε. Και ελπίζω σύντομα.